μάθει, ναι, ότι η αξιοπρέπεια τουλάχιστον, δεν λέω για άλλα μεγέθη, ναι, δεν μετριέται με ποσοστά. Λοιπόν, αφήστε το 1% και μα κοιτάξτε ότι πήρατε ένα κόμμα του 45 και το πήγατε στο 8. Που πήρατε διάφορους, που, πήρατε διάφορους που είχαν στον τόνο στρατηγική στο αντίθεση μαζί σας, μόνο είτε και καλύτε, μόνο για να εισπράξετε λοιπόν, κάποιους ψήφους. Καλά, καλά. Πιστεύοντας από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Και σας κατέταξαν εκεί που σας είχατε. Κύριε Χαρίδη, μόνο ημιτάζει το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τον πόνο του κάθε φορά. Κύριε Κοντογέννη. Μου επιτρέπετε, Βίτσα, εμείς εκφράζουμε αυτή την πραγματικότητα. Γιατί εμείς δώσαμε μάχη για να κρατήσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι όποιο διαφωνεί με την πολιτική σας είναι προδότης, μειοδότης, λαμόγιο κτλ. Ενώ όσοι μένουν στην πολιτική σας πάνε πάρα πολύ καλά την ελληνική κοινωνία. Κύριε Καρύδη, άκουσα και τον κύριο Τινόπουλο χτες. Αν ο σκοπός σας είναι να μας πεθάνετε από τα γέλια, θα καταφέρουμε. Κύριε Καρύδη, ελάτε κύριε Κοντογέννη. Παρακαλώ.